Είμαι μαζί με τον κύριο Σάβα Μιχαήλ, Γενικό Γραμματέα του Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος, για να κάνουμε μια κουβέντα γενικά για την αριστερά, για τον τροτσκισμό και για κάποια άλλα πράγματα. Κύριε Μιχαήλ, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Θέλω να σας κάνω η πρώτη ερώτηση είναι εξής. Κάποιοι λένε πως είναι λάθος να κρίνουμε την αποτυχία της Σοβιετικής Ένωσης μέσω μιας συγκεκριμένης ιδιαίτερα προσωποπαγούς περίοδου, όπως ο Σταλινισμός, γιατί αυτό αποτελεί μη μαρξιστική διαλεκτική, αφού με αυτόν τον τρόπο δεν αναζητούμε τις αντικειμενικές συνθήκες και στρεφόμαστε στα πρόσωπα. Κάποιοι άλλοι ισχυρίζονται πως ο Σταλινισμός είναι διαλεκτικό φυσικό επακόλουθο της γραφειοκρατικής κοινωνίας που ιδρύθηκε επί Λένιν. Ποια είναι η γνώμη σας? Κοιτάξτε, ήθιστε να μιλάμε για πολλοί μαζί και εμείς στρατιστές για τον Σταλινισμό, σαν τέτοιο. Αλλά με κανέναν τρόπο, τουλάχιστον από τη δικιά μας πλευρά, από την πλευρά του ιστορικού ρεύματος που κεφαλής του ήταν ο Τρότσκι για τη δεκαετία του 20, δεν δίναμε μια υποκειμενική προσωποκεντρική ερμηνεία στην τραγωδία που γνώρισε η Σοβιετική Ένωση και το διεθνές κίνημα. Κάθε άλλο. Και κάθε άλλο που αρνούμαστε την αντικειμενική διαλεκτική μέσα από την οποία βγήκε και ο ιδιαίτερος ρόλος του Στάλιν, γιατί ο ίδιος ο Τρότσκι κάπου γράφει ότι αν ο νεαρός Κόμπα, όπως ήταν το πρώτο ψευδόνυμο του, ο Τζουγκασβίλη, ήξερε τι θα κάνει ο Στάλιν, που ήταν το επόμενο ψευδόνυμο του Τζουγκασβίλη, θα είχε αυτοκτονήσει. Ναι. Γιατί ο ίδιος ήταν επαναστάτης και στην αρχή και ήταν από μια άποψη κάτω από συγκεκριμένες αντικειμενικές συνθήκες. Από μια άποψη ήταν ο εύθραυστος εκείνος κρίκος που τον έκανε να είναι το έρμεο ή το όργανο κοινωνικών δυνάμεων έξω από το δικό του έλεγχο και που έβαλαν τη σφραγίδα τους και στη Σοβιετική Ένωση και στο κίνημα. Όχι σαν άτομο, επαναλαμβάνω, αλλά σαν εκφραστή μιας πολύ ευρύτερης αντικειμενικής ιστορικής κατάστασης. Όπως επίσης και το με κανένα τρόπο δεν θεωρούμε ότι όλη η περίοδος εκείνη της κυριαρχίας της γραφειοκρατίας στο πρώτο εργατικό κράτος και στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα που έγινε γνωστή ως Σταλινισμός δεν ήταν η λογική γραμμική συνέχεια του Μπολσεβικισμού και του Λενινισμού και της ίδιας Οκτωβριανής Επανάστασης, όπως πολλοί και σε αυτό το σημείο συμφωνούν και οι Σταλινικοί και οι αντικομμουνιστές που επιμένουν ότι ο μόνος νόμιμος, θεμητός καρπός μιας σοσιαλιστικής επανάστασης όπως είναι η Οκτωβριανή δεν ήταν παρά μια τερατώδης δικτατορίας, μιας γραφειοκρατίας πάνω στο προλεταριάτο, στο όνομα του προλεταριάτου. Από αυτή την άποψη απορρίπτουμε και τις δύο τελείως αντιλήψεις, οι οποίες αγνοούν και κάτι άλλο, πολύ σημαντικό. Ποια ήταν σε τελευταία ανάλυση η άσχατη πηγή της γραφειοκρατικοποίησης της πρώτης νικηφόρας προλεταριακής επανάστασης στην ιστορία, που την αναζητούν απλά και μόνο μέσα στα σύνορα της ίδιας της Σοβιετικής Ένωσης, στα χαρακτηριστικά ή τα υποκειμενικά των ηγετών ή στις υποκειμενικές ερμηνείες ή τελείως σε αντικειμενικές, μηχανιστικές τελικές ερμηνείες στο επίπεδο των παραγωγικών δυνάμεων, σε αντικειμενική φτωχιά χώρα, καθυστερημένη και λόγω του χαμηλού επίπεδου των παραγωγικών δυνάμεων δεν μπορούσε παρά να δημιουργηθούν τέτοιες σκληρές αστυνομικοκομματικές δικτατορίες σαν αυτές που γνωρίσαμε. Ίσα-ίσα, εμείς θεωρούμε ότι η Ρώσικη Επανάσταση του 1917 δεν ήταν απλά Ρώσικη Επανάσταση. Ήταν η πρώτη πράξη της Παγκόσμιας Επανάστασης. Μιας ιστορικής μετάβασης από την τελευταία ταξική κοινωνία που είναι ο καπιταλισμός στον πανανθρώπινο κομμουνισμό. Ξεκινάει σε μια χώρα, δεν γίνεται ταυτόχρονα σε όλες χώρες, σε συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες η Τσαρική Ρωσία στο τέλη του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου ήταν αδύνατος κρίκος και για τις εσωτερικές ανισομέρειες του ίδιου του κοινωνικού του σχηματισμού και για το διεθνές περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτές οι ανισομέρειες την κάνανε ακόμα πιο ευάλωτες πιέσεις. Αλλά ταυτόχρονα η κοινωνική αυτή επανάσταση δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί στα πλαίσια μιας και μόνης χώρας, σαν αυτήν την βασική μας διαφορά από το σταλινισμό, το δόγμα του σοσιαλισμού σε μια μόνη χώρα. Αλλά το αντίθετο, για να ολοκληρωθεί αυτή η μετάβαση, απαιτούνταν η νίκη της κοινωνικής επανάστασης παγκόσμια και πρώτα απ' όλα στα ίδια τα μεγάλα μητροπολιτικά κέντρα ενός καπιταλισμού που είχε πια επικρατήσει σε πλανητική κλίμακα. Από αυτή την άποψη, σε τελευταία ανάλυση, ιστορική αιτία
της τραγωδίας που γνώρισε και η Σοβιετική Ένωση και το Παγκόσμιο Κομμουνιστικό Κίνημα και επαναστάσεις στον 20ο αιώνα από τη γραφειοκρατία του Κρεμλίνου καταρχήν, οφείλονταν στις ήττες των επαναστάσεων στη Δύση που ακολούθησαν τη νίκη της επανάστασης στη Ρωσία και με θέση κλειδί την Γερμανία, την ήττα της επανάστασης των Σπαρτακιστών και αργότερα επικράτηση του φασισμού. Από αυτή την άποψη, αν δει κανένας, ο κύριος ένοχος για την εμφάνιση του σταλινισμού και όλων των εγκλημάτων που έγιναν επί σταλινισμού είναι η ίδια η δυτικοευρωπαϊκή και η γερμανική σοσιαλδημοκρατία, ό,τι και αν λέει κατά του επάρατου κομμουνισμού και του μπολσεβικισμού που τον ταυτίζουμε του σταλινισμού. Οι φωνιάδες της Ρόζας είναι αυτοί που ανοίξαν τον δρόμο στις δίκες της Μόσχας σε τελευταία δράση. Ο όρος επαναστατική αριστερά προφανώς σημαίνει την ύπαρξη μη επαναστατικής αριστεράς. Ο διαχωρισμός αυτός είναι ιστορικός, ιδεολογικός ή προταγματικός ή όλα μαζί. Όλα μαζί. Όλα μαζί. Όλα μαζί. Βασικά είναι η τομή η οποία συντελείται ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα στο διεθνές σοσιαλιστικό κίνημα, αλλά οριστικά με την Οκτωβριανή Επανάσταση ανάμεσα στους υπερασπιστές της μεταρρύθμισης του καπιταλισμού και μιας βαθμιαίας ειρηνικής μεταλλάξης του σε ένα άλλο ανώτερο πιο δίκαιο κοινωνικό σύστημα, τον σοσιαλισμό και τον επαναστατικό δρόμο, ότι ο καπιταλισμός, ιδιαίτερα όταν μπαίνει στη φάση της ιστορικής του παρακμής, δεν αντέχει, δεν έχει τα περιθώρια να κάνει παραχωρήσεις στις μάζες που απειλούν. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι οποιαδήποτε κεκτημένα και οποιαδήποτε παραχώρηση έχει κάνει κατά καιρούς και οποιαδήποτε μεταρρύθμιση έγινε κάτω από την πίεση και την απειλή να τα χάσει όλα. Τότε σου έδινε με ορισμένα πράγματα, όπως κάνει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από αυτήν την άποψη, η διάκριση ανάμεσα σε επαναστατική και μη επαναστατική αριστερά είναι η διάκριση ανάμεσα σε μεταρρύθμιση και επανάσταση. Το κομμάτι της αριστεράς, δηλαδή της πολιτικής εκπροσώπησης της εργατικής τάξης, των πολιτικών και των φορέων που μιλάνε στο όνομα της εργατικής τάξης, που δρούν στην εργατική τάξη ή προέρχονται ιστορικά από το εργατικό κίνημα και που επιλέγουν θεωρητικά και πρακτικά το δρόμο της κοινωνικής επανάστασης, της ιδρύσης του αστικού κράτους, της εξουσίας της εργατικής τάξης και μετά της μετάβασης σε μια ακρατική αταξική κοινωνία. Είναι μιλούμε για την επαναστατική αριστερά, ενώ η άλλη είναι χίλιες δύο ποικιλίες ρεφορμιστικής αριστεράς, ξεκινώντας από τη σοσιαλδημοκρατία, την οποία ήδη η Ρόζα Λούξεμπουργκ είχε καταδικάσει. Έχετε πει σε μια συνέντευξή σας το 2009 πως η κεντρική πολιτική σκηνή δεν βρίσκεται στη Βουλή, βρίσκεται στους δρόμους και στους αγώνες. Αν είναι έτσι, γιατί ένα κόμμα της επαναστατικής αριστεράς να επιθυμεί την εισαγωγή του στην περιφερειακή πολιτική σκηνή, τι δυνατότητες δίδονται μέσα στη Βουλή? Εδώ πέρα θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση. Εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο για ένα συγκεκριμένο χώρο που μιλάει στο όνομα, που αυτό προσδιορίζεται σαν κόμμα της επαναστατικής αριστεράς, δηλαδή για το Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα. Γιατί υπάρχουν και άλλοι σχηματισμοί που μιλάνε στο όνομα της επαναστατικής αριστεράς, που ίσα ίσα θεωρούν μια παρέμβαση και στο κοινοβουλευτικό πεδίο σαν κεντρική πολιτική σκηνή. Εμείς δεν το θεωρούμε. Θεωρούμε ότι η άμεση δράση, ο αγώνας στον δρόμο, η απεργία, η διαδήλωση, η κινητοποίηση των μαζών έξω από τα πλαίσια του αστικού κοινοβουλευτικού σχηματισμού, συστήματος, είναι το πρωταρχικό αν θέλουμε να αλλάξουμε την κοινωνία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όχι πάντα, εξαρτάται από τη συγκυρία, τελείως συγκυριακά και από όψη τακτικής. Μπορούν οι επαναστάτες, όπως έχουν κάνει και στο παρελθόν, ακόμα, την Μπολσεβίκη, να χρησιμοποιήσουν αυτή την ευκαιρία για, όχι για να αλλάξουν την κοινωνία αποκτώντας μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία, δεν το πιστεύουμε καθόλου αυτό, ίσα ίσα πιστεύουμε και εμείς ότι αν οι εκλογές μπορούσαν να αλλάξουν την κοινωνία θα τις είχαν απαγορέψει προβολού, έτσι. Δεν πιστεύουμε, και αν αυτό δεν ίσχυε πριν 100 χρόνια, πολύ περισσότερο τώρα που βλέπεις ότι η ίδια κοινοβουλευτική αστική δημοκρατία αυτοκαταργείται και ήδη έχουμε στην Ευρώπη δύο μη εκλεγμένες με τα αστικά κοινοβουλευτικά πλαίσια κυβερνήσεις, μια στην Ιταλία και μια στη δικιά μας, εδώ με τον Παπαδήμο και τον Υπουργό Χιλερικό Βορύδη. Από αυτή την άποψη ήδη τα καταργούν. Αλλά υπάρχουν ορισμένες συγκυρίες που θα μπορούν να επιτρέψουν σε μια επαναστατική πρωτοποριακή οργάνωση της εργατικής τάξης να την αξιοποιήσει κατεβαίνοντας εκλογές, για λόγους
πολιτικής ζήμωσης και προπαγάνδας των επαναστατικών ιδεών για να προειδοποιήσει τι ρόλο παίζουν συγκεκριμένες εκλογές σε συγκεκριμένη συγκυρία, παραδείγματος χάρη τώρα, και τι μας μέλετε μετά, να μπορέσει να ακουστεί ο λόγος της που μας τον θυμώνουν έτσι και αλλιώς. Όλα τα αστικά μέσα ενημέρωσαν τα δικά τους και κάνουν το βιολί τους. Και τώρα περισσότερο από ποτέ η ηλεκτρονική δικτατορία κυριαρχεί. Εξίσου σύντροφε τέτοιου είδους μπλόκου προς τα δικά σου και επιτρέπουν να ακούγονται τη φωνή όσων μας θερούν οποιαδήποτε δημοσιότητα. Λοιπόν, μας δίνει τη δυνατότητα και το έχει κάνει το ΕΚ και άλλες φορές, άλλες εκλογικές μάχες και με ελάχιστα, με πενιχρότατα μέσα, ας πούμε. Να παρέμβουμε απλώς για να φέρουμε το επαναστατικό μήνυμα. Δηλαδή, δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να αλλάξει τίποτα, αλλά μπορεί να δώσουμε να ρίξουμε ένα τροχιοδιοκτικό βλήμα που να δείξει μια τροχιά σε όσο δυνατό ευρύτερο κόσμο, ακροατήριο, για το πώς πάνε τα πράγματα, πώς μπορούμε να βγούμε από την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε με έναν τρόπο που να προωθεί την υπόθεση της καθολικής ανθρώπινης χειραφρότησης. Γι' αυτό που περιμένουμε σε εκλογές και όχι για τίποτα άλλο. Σήμερα, 2012, νοηματοδοτείται με διαφορετικό τρόπο ο όρος αριστερισμός σε σχέση με την εποχή που ο Λένιν είχε γράψει το αριστερισμός στην παιδική αρρώστια του κομμουνισμού. Υπάρχουν στοιχεία συγκυριακά στην προσούρα του Λένιν και υπάρχουν πιο διαχρονικά στοιχεία. Ο αριστερισμός της εποχής του Λένιν έδειχνε την ανοριμότητα μικρών νεαρών επαναστατικών κομμάτων που δυσκολεύονταν να αντιμετωπίσουν την περίπλοκη κατάσταση που διαμορφώνονταν μετά την νίκη της Οκτωβριανής Επανάστασης και την αναχέτηση της Επανάστασης της Δύσης από το βαρύδι που λεγόταν σοσιαλδημοκρατικός μηχανισμός. Υπήρχαν φαινόμενα ανυπομονησίας, μη προετοιμασίας κτλ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν σημάδια πολιτικής ανοριμότητας που μπορούν να εκφραστούν και τώρα σε διάφορες συγκυρίες, σε διάφορες χώρες κτλ. Αλλά η συνολική ιστορική κατάσταση έχει αλλάξει σε σχέση με την εποχή του Λένιν. Και οι ρεφορμιστές έχουν γίνει χειρότεροι, πολλοί από αυτούς έγιναν απλά ξεκάθαρα νεοφιλελεύθεροι. Κανένας τώρα τι σοσιαλδημοκρατία ήταν ή είναι ο Μπλερ, για να μην μιλήσω για τον Γεώργιο Παπανδρέου, πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Ομάδας. Δεν έχουμε καν τέτοιου είδους μορφή σοσιαλδημοκρατία, τα σαντικά κόμματα περισσότερο καταρρεύσανε ή έχουν μεταλλαχθεί σε κάτι άλλο. Είναι όλο το πολιτικό αστερισμό της αριστεράς, το πολιτικό τοπίο στον χώρο της αριστεράς διεθνώς και στη χώρα έχει αλλάξει. Και μάλιστα αυτούς που ονομάζουν συνήθως άκρα αριστερά ή extreme gauche στην Γαλλία ή far left σε αγγλοσαξονικές χώρες, ούτε πολύ άκρα είναι, ούτε πολύ αριστερά είναι. Τις περισσότερες φορές μοιάζουν σαν μια αριστερή πτέρυγα της σοσιαλδημοκρατίας. Μιλάω κυρίως για δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Yeah. Τον μπλόκο της αριστεράς στην Πορτογαλία έλεος. Δεν μπορεί κανένας να το πει ότι είναι αριστερίστικος σχηματισμός. Η Linke στη Γερμανία, το οποίο είναι ένα κόμμα με αρκετά τυπικά χαρακτηριστικά αριστερής σοσιαλδημοκρατίας, από την οποία εξάλλου και προέρχεται. Στην Ελλάδα πολλοί σχηματισμοί της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς κατά τη γνώμη μου παρουσιάζουν ένα πολύ μετριοπαθές, να το πω και εγώ κόμψα, πρόγραμμα ή πολιτική. Mm. Από αυτήν την άποψη η κατηγορία του αριστερισμού ακούγεται λιγάκι πολύ παράφωνα στις μέρες μας, έτσι, από κάθε άποψη. Ωραία. Μια και τώρα μιλάγαμε για αριστερισμό, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Σας έχουν κατηγορήσει ως κόμμα για κινηματική σύμπληρωση με τον αναρχικό χώρο. Τι απαντάτε σε αυτό? Ότι και κύριε δεν θεωρούμε καθόλου ότι είναι βρισιά, ότι έχουμε κινηματική σύμπλευση με ένα ζωντανό μαχητικό κομμάτι του κινήματος, το οποίο αυτοπροσδιορίζεται όπως αυτοπροσδιορίζεται, ανοχικό, αντιξουσιαστικό ή οτιδήποτε άλλο, κυρίως από απέχθεια απέναντι σε όλες τις κατεστημένες οργανώσεις εξοκοινοβουλευτικής και κοινοβουλευτικής αριστεράς. Δεύτερο, αυτή η σύμπλευση και η κατηγορία που πάει μαζί της σε σχέση με το ΕΚ έχει συνδεθεί με ένα ιστορικό συμβάν μεγάλης σημασίας, όπως είναι η εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008. Γιατί όντως είναι η εξέγερση του Δεκέμβρη, η συμμετοχή μας σε αυτό, οι κοινές μάχες που δώσαμε
με πολλά νέα παιδιά, πώς θα προσδιορίζονται σαν αντιεξουσιαστές ενάντια στον κοινό εχθρό, εκείνο που χάραξε τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε εμάς και σχεδόν όλη την υπόλοιπη εξυπηρετευτική αριστερά. Και κατόπιν τούτου, μια και εμείς δεν συμμετέχουμε έφνη στην αντασία ή οπουδήποτε αλλού σε τέτοιου είδους σχήματα, μας λένε αναρχικούς. Δεν έχουμε, ούτε το θεωρούμε βρισιά, ναι, βρισκόμαστε, συζητάμε και πιστεύουμε από πολλές πλευρές ότι αυτή είναι ένα πολύ ζωντανό κομμάτι, το οποίο δεν ξεκινάει από τσιτάτα τι είπε ή τι έλεγε ο Μπακούνιν ή ο Κροπότκιν στη δικιά τους εποχή, και όπως και εμείς δεν ξεκινάμε απλώς από τσιτάτα των κλασικών του μαρξισμού, αλλά από το σήμερα της κοινωνικής επανάστασης. Και κάνουμε εμείς μια διάκριση ανάμεσα στον ίδιο τον αναρχικό χώρο, ανάμεσα σε εκείνους που υποτάσσουν την άμεση δημοκρατία στις ανάγκες της κοινωνικής επανάστασης, και από την άποψη είναι πιο κοντά στη δικιά μας άποψη περί εργατικής εξουσίας, σε εκείνους που κάνουν το ακριβώς αντίθετο. Εξαφανίζουν την κοινωνική επανάσταση στο όνομα της άμεσης δημοκρατίας και μόνο. Πράγμα που τους οδηγεί σε μια ρεφορμιστική κατεύθυνση. Γιατί αυτό το σχίσμα ανάμεσα σε επανάσταση και μεταρρύθμιση, για τον οποίο αρχίσαμε την κουβέντα μας, διαπερνά και τον αναρχικό χώρο, όχι μονάχα και τον παραδοσιακό χώρο της αριστεράς. Μάλιστα. Θέλω να μου πείτε με λίγα λόγια, αν είναι δυνατόν, τι σημαίνει να είναι κάποιος τροτσκιστής. Σημαίνει να είναι σήμερα ένας επαναστάτης, κομμουνιστής, διεθνιστής, υποστηρικτής της διαρκούς επανάστασης. Μπορείτε να μου πείτε λίγο για τη διαρκή επανάσταση, ναι. Τι σημαίνει. Η διαρκής επανάσταση, που το όνομά της συνδέθηκε με τον Τρότσκι, δεν ήταν δικιά του εφεύρεση, ο πρώτος Μάρξ την είχε το 1848 επεξεργαστεί, αλλάζοντας το κοινωνικό περιεχόμενο ενός αιτήματος που ήδη είχε γίνει σύνθημα στη Γαλλική Επανάσταση από την αριστερή πτέρυγα των Γιακομπίνων, την Revolution Permanence. Αλλά σημαίνει ότι η Επανάσταση δεν μπορεί να ολοκληρώσει το ιστορικό της έργο, να δημιουργήσει δηλαδή μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, χωρίς καταπίεση, χωρίς εξευθελισμό ανθρώπου από άνθρωπο, χωρίς εξαφάνιση δηλαδή κάθε μορφής ταξικής διαίρεσης, ανισότητας, καταπίεσης ή εξουσιαστικής σχέσης σε μια μόνη χώρα. Αυτό με διαχωρίζει πλέον από το σταλινισμό και το σοσιαλισμό σε μια μόνη χώρα. Δεν μπορεί να το κάνει παρά σε μια διεθνή κλίμακα. Μονάχα με τα μέσα και την νίκη της Παγκόσμιας Επανάστασης. Με άλλα λόγια, η διαρκής επανάσταση είναι η θεωρία της Παγκόσμιας Σοσιαλιστικής Επανάστασης. Θεωρία της μετάβασης, της επαναστατικής μετάβασης από το τώρα της καπιταλιστικής βαρβαρότητας σε μια πανανθρώπινη κομμουνιστική κοινωνία. Η διάσπαση στον εγχώριο τροτσκιστικό χώρο υφίσταται λόγω διαφορετικής σύγχρονης πολιτικής ματιάς στο έργο του Τρότσκι, ή υπάρχουν και ιστορικοί πολιτικοί λόγοι που επιβάλλουν εντός εισαγωγικών αυτόν τον κατακαιρματισμό? Ή είναι και τα δύο ίσως? Είναι και τα δύο. Οι διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα σε διαφορετικές οργανώσεις που αυτό που ζορίζονται ως τροτσκιστικές στην Ελλάδα έχουν τις ρίζες τους σε ιστορικές διασπάσεις που συνέβηκαν στο τροτσκιστικό ρεύμα, κυρίως μετά από τη δολοφονία του Τρότσκι και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά φυσικά δεν μείναν εκεί, έχουν μεταξελιχθεί ανάλογα με την επικαιρότητα της πολιτικής ταξικής πάλης σε κάθε χώρα μαζί με τη δικιά μας. Και υπάρχουν οι διαφορές αυτές και στη συγκυρία, ας πούμε, με άλλες τροτσκιστικές οργανώσεις συμμετέχουν σήμερα στο Ανταρσία, όπως η Όγδα Σπάρτακος ή το ΣΕΚ. Εμείς όχι, γιατί έχουμε στρατηγικές διαφορές συγκεκριμένες. Πρώτα απ' όλα θεωρούμε την άμεση ότι αν όχι τώρα, τότε πότε θα βάλουμε το αίτημα της εργατικής εξουσίας. Λέμε κάτω η κυβέρνηση, η Παπαδήμου ή οποιαδήποτε καταλυστική κυβέρνηση είναι μνημονιακή και ιστορίες. Ωραία, και ο άλλος ρωτάει και ποια εξουσία μπορεί να μας βγάλει από το αδιέξοδο. Δεν μπορείς να το παρακάμψεις, όπως κατά τη γνώμη μου θέσεις οργανώσεις, το αφήνουν για ένα μεταγενέστερο στάδιο. Εμείς θεωρούμε ότι τώρα, εδώ και τώρα, πρέπει να παλέψουμε για την κοινωνική επανάσταση σαν για να λύσουμε το γόρδιο δεσμό των κοινωνικών αντιφάσεων για εργατική εξουσία. Υπάρχουν τέτοιου είδους κυρίως διαφορές, μας θεωρούν σαν πιο ακραίους
στο προγραμματικά για το σήμερα, ενώ θεωρούν και θεωρούν ότι δεν βλέπουμε ενδιάμεσους στόχους που αυτοί βλέπουν να περάσουν. Αλλά δεν είναι μονάχα αυτό, είναι, υπάρχουν ιστορικές, ας πούμε το ΣΕΚ, η ιστορική μεγάλη διαφορά ήταν γιατί είναι η ίδια ανάλυση του Σταλινισμού και της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτοί, παρόλο που αυτό προσδιορίζεται τροτσκιστές, θεωρούν ότι ο Τρότσκι έχει λάθος όσον αφορά την φύση της Σοβιετικής Ένωσης, ότι ήταν κριτικός καπιταλισμός στην Ένωση. Θεωρούσε ότι είχε λάθος ο Τρότσκι όσον αφορά την διαρκή επανάσταση, γιατί λένε να, οι αποικίες απελευθερωθήκαν από την αστική τάξη χωρίς να χρειαστεί μια διαρκή επανάσταση με την κυβερνήση στην αστική τάξη. Ή τρίτο, ο Τρότσκι είχε λάθος στο μεταβατικό πρόγραμμα, γιατί να υπήρχε ενδυνάμωση του σταλινισμού μετά τον πόλεμο, ενώ περίμενε ο Τρότσκι το αντίθετο. Τελικά ο Τρότσκι κατά αυτού είχε λάθος σε όλα, αλλά τότε γιατί ονομάζονται τροτσκιστές. Μόνο και μόνο επειδή είχε δίκιο στην πρώτη συναρχική σύγκρουση δεκαετία του 20 με τον Στάλιν. Το πρόβλημα με πολλές αυτοπροσδιοριζόμενες ως τροτσκιστικές ομάδες και εμάς είναι ότι η έμφαση σε αυτούς δίνεται στον αντιδημοκρατικό χαρακτήρα του σταλινισμού και είναι καταρχήν αντισταλινικές οργανώσεις. Εμείς είμαστε σε σύγκρουση με τον σταλινισμό και συμπηλίωση. Αυτό που γι' αυτό μας θεωρούν ορισμένοι πολύ ακραίους και σε αυτό το σημείο. Αλλά όχι γι' αυτόν τον λόγο. Δεν ξεκινάμε σαν αντισταλινικοί. Ξεκινάμε για την παγκόσμια σοσιαλιστική επανάσταση. Ό,τι στέκεται εμπόδιο και ο σταλινισμός στάθηκε και στέκεται ακόμα ό,τι έχει απομείνει από τον εμπόδιο στην ανάπτυξη της παγκόσμιας επανάστασης, συγκρούμαστε μαζί του. Από εκεί και πέρα δεν είναι η ανάγκη της εργατικής δημοκρατίας και τα λοιπά. Για μας είναι απαραίτητα στοιχεία της οικοδόμησης του σοσιαλισμού, αλλά δεν ξεκινάμε από τη δημοκρατία, ξεκινάμε από τον σοσιαλισμό, από τις ανάγκες του παγκόσμιου κομμουνισμού. Είναι μια τελείως διαφορετική οπτική. Από μια άποψη, εμείς παραμένει να θεωρούμε σαν θεμέλιο της θεωρίας και της πράξης μας, την Οκτωβριανή Επανάσταση του 17, παραμένουμε η πιο αδιάλεκτη πτέρυγα του μπολσεβικισμού, αλλά σε συνθήκες του 21ου αιώνα. Είναι μερικά ιστορικά γεγονότα που παραμένουν εμβληματικά, γιατί οι ερμηνείες τους είναι αλληλοσυγκρούμενες. Το πρώτο ιστορικό γεγονός που έχω στο νου μου είναι εμβληματικό και για έναν ακόμα λόγο. Δημιουργεί ακόμα και σήμερα, 91 χρόνια μετά την τέλεσή του, βαθύ ιδεολογικό χάσμα ανάμεσα σε αναρχικούς και υποστηρικτές των Λένιν Τρότσκι. Αναφέρομαι στα γεγονότα της ναυτικής βάσης της Κροστάνδης το 1921, Σοβιετική Ένωση. Το δεύτερο τέτοιο περιεχομένου γεγονός αποτελεί ο εμφύλιος που είχε ξεσπάσει στην Ισπανία του 1936 μέσα στο ενιαίο μέτωπο που τασσόταν εναντίον του φασισμού. Μπορείτε να μου πείτε την άποψή σας για τα δύο αυτά γεγονότα? Φυσικά δεν την πω, αλλά όσο εδώ πιο σύντομα, γιατί ναι, και το κάθε καθένα από αυτά θα μπορούσα να μιλάω για ώρες. Και μάλιστα θυμάμαι το 1990, λίγο πριν πεθάνει ο μεγάλος μας ποιητής, ο Νίκος Καρούζος, που διαγράψει ένα ποίημα για την Κροστάνδη. Την ελληνική νυχτοδία της Κροστάνδης, ένα τελευταίο φόρο τιμής που του είχαμε δώσει όταν ζούσε λίγο, δύο μήνες, τρεις πριν πεθάνει. Ήταν, οργανώσαμε μια εκδήλωση όπου απαγγέλθηκε το ποίημα για την Κροστάνδη, τον Μιχαήλ Μαρμαρινό θυμάμαι, ο Μακαρίτσο Ανδρέας Μπελεζίνης έκανε μια ανάλυση ποίηματος και εγώ τοποθετήθηκα επί των ιστορικών δεδομένων και ήταν από μια άποψη τοποθέτηση εκείνη βασική για το συνολικό προσανατολισμό του ΕΚ σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία. Γιατί είναι η περίοδος της κατάρρευσης των καθεστώτων στην Ανατολική Ευρώπη, το 89-91, η οποία είχε συμπαρασύρει όχι μόνο τα ΚΚ, αλλά και πολλούς τροτσκιστικούς σχηματισμούς και τις διεθνείς εισπυρώσεις, μαζί και εκείνη στην οποία εμείς ανήκαμε τότε. Και άρα μια η τοποθέτηση σε μα, που πήρε το ΕΚ απέναντι στο θέμα της Κροστάνδης ήταν, δεν ήταν μια αρχιοθέτηση παλιών ιστοριών, αλλά είχε να κάνει και μια επανατοποθέτησή μας που βρισκόμαστε τώρα απέναντι στον πολυσεβικισμό μετά από την τραγική εμπειρία της κατάρρευσης ίδια της Σοβιετικής Ένωσης και έτσι να ξαναδούμε το θέμα της Κροστάνδης. Πολύ συνοπτικά θα πω μόνο το συμπέρασμα, γιατί είναι μια μεγάλη συζήτηση και μαζέψαμε και όλα τα εμπειρικά στοιχεία από όλες τις πλευρές που είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε και τώρα έχουμε ακόμη περισσότερο μετά από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και να είναι των αρχείων. Είναι να θεωρούμε ότι είναι ένα τραγικό επεισόδιο, ότι θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί από μία άποψη, αν γινόταν κάποιες παραχωρήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Βέβαια είναι γνωστό, ισχύει ότι η Κροστάνδη και η κοινωνική σύνθεση είχε αλλάξει και η στρατηγική της θέση ήταν σε τέτοιο σημείο που μία πτώση της θα έβαζε σε άμεση κίνδυνο την
το Πέτρογκρατ και τα λοιπά, εξού και όλες οι ομάδες μέσα στο τελευταίο συνέδριο τότε εκεί, που γίνονταν το πρόσφατο του Κομμουνιστικού Κόμματος, του Μπολσεβικού Κόμματος, ψηφίσαν υπέρ της καταστολής. Ακόμα και η εργατική αντιπολίτευση, έτσι, που υποτίθεται στα αριστερά και του Τρότσκι εκείνη την εποχή. Και ο Τρότσκι, που στο οποίο τα ρίχνουν την ευθύνη, είχε την πολιτική ευθύνη, ψήφισε και αυτός, αλλά ήταν αλλού, δεν πήρε μέρο στην καταστολή. Ο Ζινόβιεφ έπαιξε ένα άσχημο ρόλο, με την έννοια που παρόξενε αυτή την κρίση, που επαναλαμβάνω κατά τη γνώμη μας πολύ κατόπιν αυτής, θα έπρεπε με κάποιο συμβιβασμό να αποφευχθεί η βίαιη καταστολή. Αλλά από την άλλη μεριά θέλω να πω και το εξής. Έστω και αν πετύχαινε αυτό η ευχή, η ανέφικτη πλέον, που φράζουμε τώρα, μια τραγωδία που έπρεπε να αποφευχθεί. Αν την αποφεύγαμε την τραγωδία, δεν γινόταν η καταστολή. Και το επεισόδιο της Κωνσταντής έλεγε ειρηνικά. Αυτό θα εμπόδιζε την γραφειοκρατικοποίηση και τη σταλινική τραγωδία ή όχι. Φοβάμαι όχι. Για τον απλούστατο λόγο ότι τα κλειδιά της τραγωδίας βρίσκονταν στη Γερμανία και όχι στην Κωνσταντή ή στη Μόσχα. Από τη στιγμή που χάσαμε το παιχνίδι στη Γερμανία, που ιτήθηκε η Επανάσταση στη Γερμανία, η κατολίσθηση στον διάβατο τη γραφειοκρατία γινόταν αναπότροπο δυστυχώς εκείνη την περίοδο, είτε γινόταν τη Κωνσταντή επεισόδιο ή όχι. Όσον αφορά την Ισπανία. Είναι πιο περίπτωση και κύριο στην Ισπανία, όπου επίσης η κριτική που ασκήσαμε τότε σαν Τρότσκι, σαν το ρεύμα του Τρότσκι, και στο ΠΟΥΜ που στην μια πρώτη φάση ήταν με εμάς, και στην ηγεσία της ΕΝΤΕΦΑΙ, είχε να κάνει όχι με τον ιό μέτωπο, αλλά με τον λαϊκό μέτωπο το οποίο είχε συγκροτηθεί, με την Ισπανική Αστική Τάξη, για την ακρίβεια με τη σκιά της Αστικής Τάξης, όπως έλεγε ο Τρότσκι, με κάτι κόμματα φαντάσματα. Ενώ ουσιαστικά η όλη η μάχη κατά του φασισμού δόθηκε από την εργατική τάξη. Ο Τρότσκι θεωρούσε και το έχει γράψει ότι η αφρόκρεμα, η πρωτοπορία των Ισπανών εργατών ήταν αυτή που ήταν οργανωμένη στους αναρχικούς, στη ΣΕΝΤΕΦΑΙ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και μάλιστα ορισμένοι από τους επιφανείς αγωνιστές του αναρχικού χώρου της Ισπανίας, όπως ο Μπονεβεντούρα Ντουρούτι, είχε εκφράσει πολλές φορές τη συμφωνία του και με προσεγγίσεις μας και με μέθοδο δράσης που είχε προτείνει ο Τρότσκι εκείνη την περίοδο. Και έπειτα η ομάδα των φίλων του Ντουρούτι ήταν πολύ πιο κοντά στο ισπανικό τμήμα του τροτσκισμού. Σε πολλά πράγματα είχαμε βρεθεί κοντά. Όπως ο πάλι ο Τρότσκι είχε υπενθυμίσει ότι το 17, όταν ο Κερένσκι προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τους Μπολσεβίκους ενάντια στους Ρώσους αναρχικούς, ο Λένιν είχε πει ότι προτιμάει χίλιες φορές ένα πουρο αναρχικό από 100 ταλαντευόμενους Μενσεβίκους στους Ενδημοκράτες. Και προσυπογράφουμε και εμείς και σήμερα αυτό. Λοιπόν, η κριτική από τη δικιά μας τη μεριά ήταν η στήριξη που έδωσε στην αρχή εκτός και έπειτα και εντός των γραμμών της κυβέρνησης του Λαϊκού Μετώπου για η ηγεσία των αναρχικών. Το θεωρούμε ότι ήταν αλεύθερο σφάλμα, το οποίο το πλήρωσαν ήδη οι αναρχικοί και η Ισπανική Επανάσταση. Γιατί ήταν η κυβέρνηση αυτή που στα πλαίσια της αναζήτησης ενός συμβιβασμού με την αστική τάξη, την οποία επέμεναν κυρίως οι σταλινικοί. Η σταλινική ήταν πιο δεξιά, πιο συντηρητική πτέρυγα στο Λαϊκό Μετώπου. Δεξιά και των σοσιαλδημοκρατών ακόμα. Οι οποίοι με τη θεωρία των σταδίων ότι έχουμε να πολεμήσουμε για δημοκρατία και για κοινωνική επανάσταση, τορπίλησε την κοινωνική επανάσταση που γινόντουσαν. Και την αγροτική μεταρρύθμιση, τις κολεκτίβες που προωθούσαν οι αναρχικοί και χίλια δύο πράγματα, μέχρι σημείο που να υπάρξει εκείνη η εμφύλια στήρεξη μέσα στον εμφύλιο το Μάιο του 1937 στη Βαρκελόνη. Από μια άποψη, οι αναρχικοί και ΠΟΥΜ θα μπορούσαν να πάρουν εξουσία, αλλά δεν την πήραν. Οι άλλοι μεν από άποψη δόγματος. Οι άλλοι, για λόγους εγγραφή αναρχική δεν το κάνουν, δεν το πάμε, δεν το λέμε κι εμείς. Με αποτέλεσματα τραγικά. Και νομίζω ότι πρέπει να ξανασκύψουμε όλοι πίσω στην εμπειρία της Ισπανικής Επανάστασης, σήμερα περισσότερο παρά ποτέ, καθώς η σχέση δημοκρατίας και σοσιαλισμού ή κομμουνισμού ξανά είναι στη μερίσια διάταξη. Αν και στο όνομα της πάλης για ελευθερίες ή ενάντια σε μια δημοκρατία που αυτοκαταστρέφεται πλέον, θα πρέπει να κάνουμε μπλοκ με την αστική τάξη, με αστικούς δημοκράτες, με κλαστούς δημοκράτες στην Ελλάδα, στην Ευρώπη ή οπουδήποτε αλλού, ή αναντίθετα η πάλι για την κοινωνική απελευθέρωση, για την κοινωνική επανάσταση είναι ο δρόμος για να υπερασπίσουμε την ελευθερία.
Ένας στρατός, ακόμα και αν λέγεται κόκκινος, ακόμα και αν έχει ως επικεφαλής του τον Τρότσκι, δεν παραμένει στρατός. Φυσικά παραμένει στρατός και φυσικά παραμένει ένα κατάλοιπο της ταξικής βαρβαρότητας στην οποία ζούμε. Δεν το λέω εγώ, αλλά και ο ιδρυτής του πρώτου κόκκινου στρατού της ιστορίας, ο Τρότσκι. Δηλαδή, στην αρχή της, ένα από τα ίδια η Ρώσικη Επανάσταση, το πρώτο που είχε κάνει ήδη πριν από την νικής, ήταν η απόφαση των Σοβιέτ να καταργήσει την ιεραρχία μέσα στο στρατό. Ένα. Δεύτερο, να κάνει τις στρατιωτικές δυνάμεις όργανο των Σοβιέτ. Αυτό ήταν στην ανάπτυξη της ιδιαδικής εξουσίας με την προχωρήσουμε τους Οκτώβριο. Και μετά βέβαια δούλευε κυρίως η κόκκινη φρουρά, η κόκκινη πολιτοφυλακή, λαϊκή, ο ένοπλος λαός, όπως η κομμούνα του Παρισιού, και όχι ο ιεραρχικός κτλ. Στρατός. Όπως λέει ο ίδιος ο Τρότσκι, υποχρεωθήκανε να συγκροτήσουν ένα κόκκινο στρατό όταν 14 συμπεριαλιστικοί στρατοί εισβάλλανε στην επαναστατική Ρωσία από όλα τα σημεία του χάρτη. Δεν είχαν την δυνατότητα παρά να επανέλθουν να φτιάξουν ένα στρατό και εκ των ενόντων και ήταν θαύμα. Και φυσικά δεν είχε τελειώσει καμία σχολή ευελπίδων. Ο Τρότσκι. Μετά μια μερίδα τσαρικών αξιωματικών από το Τουχατσέφσκι και τα λοιπά, εντάξει, πήραν το μέρος της επανάστασης. Αλλά κυρίως ήταν ένα δημιούργημα της αυτενέργειας των μαζών με κάτω από την ηγεσία ενός Μπολσεβίκου ηγέτη και τον Κομισάριο. Η όπου συνέδεσε πάντοτε την στρατιωτική δράση με την κοινωνική επανάσταση. Αυτό ήταν μια διαφορετική πρακτική. Αυτό δεν πάβει να πει και ο ίδιος το κάνει πολύ σαφές παραπέμπω στο έργο του «Προδομένη Επανάσταση», όπου ο ίδιος ο ιδρυτής του Κόκκινου Στρατού έλεγε ότι ήταν μια υποχώρηση κάτω από τις ιστορικές συνθήκες, έπρεπε να κάνουμε στρατό για να αντιμετωπίσουμε τους 14. Και ότι από εκεί και πέρα, σαν ένα δείγμα της απονέκρωσης του κράτους που λέμε μαξιστές για τη μετάβαση στην αταξική ακρατική κοινωνία, ένα από τα θα έπρεπε ο ίδιος ο στρατός να πάψει να είναι στρατός. Και ήδη το γεγονός λέει ότι επανήλθαν οι ιεραρχίες και τα λιλιά και τα παράσημα και τα θούρια, ιδιαίτερα στάβλου κλπ. Θεωρούσε ότι ήταν μια μεγάλη υποχώρηση από τους στόχους της ίδιας επανάστασης και τα μέσα του ίδια επανάστασης. Που στη μεταβατική περίοδο είναι ο ένοπλος λαός, οι πολιτοφυλακές, δεν είναι ο στρατός.